Με βάση ως πρόεδρος της ως διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσε, της Εργοσενέ, ο ΣΕ αποφάζει για το ποιο έργα ήταν αναγκαία να γίνουνε και η Εργοσέ αναλάμβανε να δημοπρατήσει τα έργα, έτσι δεν είναι, να κάνει τις συμβάσεις. Ακριβώς, ο ΣΕ κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό και η Εργοσέ παίρνει εντολή εκτέλεσης των έργων. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη εσείς θεωρείτε... μετά ο ΣΕ μπορούσε να ελέγχει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου την Εργοσέ για την πορεία εκτέλεσης. Υπήρχε, καταρχήν οφείλει ο ΣΕ να ελέγχει τις προδιαγραφές και όλες τις διαδικασίες για τις προκήρυξεις. Και μετά υπάρχει και συνεχή συνεργασία και είναι αυτό που απάντησα και πριν. Εξαρτάται και από την υφή του έργου, αν είναι κάτι στην υφιστάμενη γραμμή και σε κυκλοφορία ή αν είναι καινούριο. Αλλά ξέρετε, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία σε σχέση με την παραλαβή που πρέπει να υπακούει σε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλιώς δεν παραλαμβάνει ο ΣΕ. Λέω κατά τη διάρκεια όμως δεν είχε ενημέρωση, γιατί από πολλούς ακούστηκε ότι δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές σχέσεις. Υπήρχαν τακτικές, τουλάχιστον στην περίοδο που μπορώ εγώ να γνωρίζω, υπήρχαν τακτικές επισκέψεις ελέγχου. Όχι θεσμοθετημένες, να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, της εξέλιξης του κάθε έργου. Στην καλή διάθεση δηλαδή, χοντρικά. Πάντως είναι αδύνατο να παραλυφθεί από τον ΟΣΕ ένα έργο αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές και να τεθεί σε κυκλοφορία. Πολλές φορές γινόταν η ανάθεση των έργων τμηματικά. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη εργολαβία και την μοιράζεται σε τμήματα. Με τη δικαιολογία της πιο γρήγορης ολοκλήρωσης. Εκ του αποτελέσματος όμως φαίνεται ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ούτε στην ώρα τους εκτελούσατε, να ολοκληρώσω λίγο την ώρα, ούτε στην ώρα τους εκτελούσατε και υπήρχαν και πολλές φορές και ασυμβατότητα ενδεχόμενα ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες των διαφόρων της μιας ενιαίας εργολαβίας ή καθυστερήσεις παράδοσης τμήματος με αποτέλεσμα να χρηστεύεται προηγούμενο. Όλο αυτό γιατί γινότανε και αν ωφέλησε τελικά εκ του αποτελέσματος. Ως κρίση μπορώ να το κάνω σε σχέση με τα έργα που παρέλαβα, που έχετε δίκιο, πολλά από αυτά ήταν τμηματικά με την έννοια ότι ήταν η εγκατάσταση ή ένα τμήμα συστήματος ή κομματιού επιδομής ή τμηματικές εκτελέσεις, υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης κτλ. Κάτι το οποίο διαφωνώ και ξέρετε ότι από το 2015 και μετά και από όσα έχω διαβάσει είναι κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα. Όλες οι εντάξεις και οι προκηρύξεις γίνονται σε έργα, να το πω έτσι απλά, πακέτο, δηλαδή όλο το σύστημα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αποδοτικό. Όμως, ξέρετε, κάποιες από αυτές τις εργολαβίες, τουλάχιστον έτσι εγώ από αυτό που παρέλαβα, είχαν την εξής διαφοροποίηση. Δεν ήταν έργα κατασκευής, ήταν έργα ανακατασκευής ή εξυγχρονισμού, γιατί, για παράδειγμα, να σας αναφέρω αυτό που σας είπα πριν, όταν είχε καταστραφεί η ηλεκτροκίνηση, αναγκαστικά έπρεπε να βγάλεις ένα καινούριο διαγωνισμό. Ή όταν καταστράφηκε η οπτική ίνα και το σύστημα τηλεδιοίκησης στο Αθήνα Κόρινθος, έπρεπε να βγάλεις μια εργολαβία για να αποκαταστήσεις αυτό το κομμάτι. Δεύτερο ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε με τις μέχρι τώρα εργασίες της Επιτροπής και αφορά το τεχνικό σκέλος σχετίζεται με το γεγονός ότι υπήρχε ζήτημα, αναφέρθηκαν πολλοί μάρτυρες, όσον αφορά τη συντήρηση. Δηλαδή γινόταν η εργολαβία, εκτελόταν, αλλά μετά η συντήρηση δεν υπήρχε αντίστοιχη μέριμνα να συντηρείται το συγκεκριμένο έργο για να μην έχει φθορά και γρήγορα να αντιμετωπίζονται οποιασδήποτε ανάγκες έχει ενδεχόμενα. Αυτό όμως υπήρχε ζήτημα. Δεν υπήρχαν τέτοιες δικλείδες ασφαλιστικές για τη συντήρηση των έργων. Ισχύει. Η συντήρηση είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ μετά την παραλαβή του έργου. Δεν είναι αρμοδιότητα της ΕργοΣΕ. Υπάρχουν μόνο σε περιπτώσεις που υπήρχαν τμηματικές παραδόσεις, να το πω έτσι, μέχρι την οριστική παράδοση συνολικά ενός έργου. Τότε η συντήρηση ήταν κομμάτι της εργολαβίας.
Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ και αυτό που έχω διαβάσει που έπεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει με την παράδοση του έργου μεταβιβάζεται και συντήρηση αυτομάτως στον ΟΣΕ. Και αυτό που λένε ότι 3 χρόνια εφόσον παραδοθεί ένα έργο από τη στιγμή, ισχύει ακόμη στον ανάδοχο. Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια πάγια ρύθμιση που υπάρχει σε όλες τις προκηρύξεις και σε όλες τις συμβάσεις σε σχέση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης ενός έργου, είτε είναι σιδηροδρομικό, είτε οτιδήποτε, κάθε είδους έργου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και τη βαριά συντήρηση του έργου. Έχεις την εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έργου. Αυτό υπάρχει σε όλες τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου ως διαδικασία. Γινόταν και στον ΟΣΕ αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι υποχρεωτικό, γίνεται βάσει των συμβάσεων, δεν είναι... Ναι. Το 2006 προκηρύχθηκε η σύμβαση 10.012 για την προμήθεια των συστημάτων GSMR. Το 2007 προκηρύχθηκε η σύμβαση 10.004 για την προμήθεια του συστήματος ATS στους Σειρμούς. Και 10.005 τον ίδιο έτος πάλι για την προμήθεια συστήματος ATCS στις γραμμές. Οι συμβάσεις αυτές έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός 2 χρόνων, έτσι λέγανε. Όταν εσείς αναλάβατε, είχαν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες συμβάσεις? Όχι. Πρέπει να σας πω ότι το GSMR ήταν μια διαδικασία που παρελήφθη... 8 χρόνια μετά. Δεν μπορώ να σας πω τι προηγήθηκε, μπορώ να σας πω τι παρέλαβα εγώ. Το GSMR ήταν μια διαδικασία που τη δρομολογήσαμε, ήταν σε εκκρεμότητα η εγκατάσταση κάποιων επιπλέον κεραιών, γιατί είναι το σύστημα των τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα να σας αναφέρω τους περιβαλλοντικούς όρους στο Χαϊδάρι, που ήταν μία από τις κεραίες. Επιλήθηκαν αυτά και το GSMR... στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μιλάω με εξαίρεση το κομμάτι τη Θωρέα Δομοκός που ήταν άλλη εργολάβεια, παραδόθηκε το 2018. Λειτουργούσε. Οι άλλες δύο που αναφέρθηκαν. Συγγνώμη, λειτουργούσε το κομμάτι αυτό. Βεβαίως, γι' αυτό και παραδόθηκε. Ήταν λειτουργικό, δηλαδή το χρησιμοποιούσαν και οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες. Μα εδώ μας είπαν χθες ότι δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμη η λειτουργία του. Συγγνώμη, παραδόθηκε. Η ΡΑΣ μας είπε χθες ότι η λειτουργία του ακόμη δεν έχει πιστοποιηθεί και πολύ περισσότερο εκκρεμεί ακόμη να πιστοποιηθεί στους Σειρμούς. Μισό λεπτό. Μπήκε στη διαδικασία το 2018. Μετέπειτα υπήρξαν και άλλες παραδόσεις για επιπλέον τμήματα της γραμμής. Εγώ μιλάω το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μα λένε ότι δεν είναι λειτουργικό, δεν λειτουργούσε. Εγώ ξέρω το 2018 παραδόθηκε και λειτουργούσε στον ΟΣΕ. Και είχε πάρει άδεια από τη ΡΑΣ. Προφανώς. Για να λειτουργεί. Και την περίοδο του εγκλήματος ΑΤΕΜΠΗ, γιατί δεν λειτουργούσε? Αυτό δεν είμαι σε θέση να σου πω. Δεν είσαι σε θέση να το ξέρετε. Το ATCS. Αναφερθήκατε, είναι δύο κομμάτια. Είναι το on-board που είναι πάνω στα στους τρένα. Στους και το άλλο που είναι στην υποδομή. Αυτό είχε εγκατασταθεί το 2018, ολοκληρώθηκε και αυτό. Και μάλιστα... επειδή σε 88 Σειρμούς, ενώ η αρχική εκτίμηση του 2006 που αναφέρεται ήταν σε περισσότερους από το 120 που υπήρχαν τότε, μείνανε ως πέρος ανταλλακτικά τα υπόλοιπα. Το κομμάτι του ETCS στη γραμμή δεν μπορούσε να εκτελεστεί στο σύνολό του αν δεν είχε ολοκληρωθεί και το κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Επί της ουσίας, δηλαδή, και τα δύο αυτά συστήματα που είναι απαραίτητα για την τηλεδιοίκηση, χωρίς φέτα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση μαζί με τη φωτοσήμανση, έτσι δεν είναι? Είναι διαφορετικά πράγματα, η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση, και το ETCS που είναι για την κυκλοφορία του τρένου, να σας το πω. Ναι, να μπορείς να κάνεις, πρέπει να έχεις και τα συστήματα αυτά, αλλιώς δεν έχεις τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν άλλοι. Ορθώς το είπαν. Ναι. Άρα, παρόλα αυτά. Και μετά από τόσα χρόνια που είπατε ότι είχαν τελειώσει οι εργασίες, δεν λειτουργούσαν τα συστήματα αυτά. Υπήρχε δηλαδή τηλεδιοίκηση σε κάποιο σημείο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Βεβαίως, νομίζω το ανέφερε. Πού υπήρχε τηλεδιοίκηση? Υπήρχε τηλεδιοίκηση, για παράδειγμα, όλο το κομμάτι στην παλαιά γραμμή που μετά αντικαταστάθηκε από τότε. Απλά ήταν προηγούμενης, να το πω έτσι, τεχνολογίας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Λέω, το 2023 υπήρχε τηλεδιοίκηση σε τμήματα. Υπήρχε το 2023, υπήρχε ξέρω το 2019 υπήρχε. Πού υπήρχε το 2019, υπήρχε, στη γραμμή. Υπήρχε και στο καινούριο κομμάτι που παραδόθηκε στο Τηθωρέα Δομοκός, παραδόθηκε τηλεδιοικούμενο. Και μετά, δηλαδή, εξ αποστάσεως μπορούσαν να ελέγξουν και να καθοδηγήσουν την... Μπορούν να λειτουργούν τηλεδιοικούμενα και να βλέπουν την κυκλοφορία. Το να καθοδηγήσεις το όχημα, το τρένο, πρέπει να έχεις και το ETCS. Άρα δεν υπήρχε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν το υπήρχε. Να ελέγχεις την κυκλοφορία με την τηλεδιοίκηση. Σύμφωνη, και άλλο να ελέγχεις το τρένο με το ETCS. Άρα το ολοκληρωμένο σύστημα το ευρωπαϊκό δεν υπήρχε της τηλεδιοίκησης. Το ETCR, πώς το λένε αυτό. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε το συγκεκριμένο. Τηλεδιοίκηση όμως πού υπήρχε. Δηλαδή στη Λάρισα λειτουργούσε, υπήρχε τηλεδιοίκηση. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι το 2019 σε ένα τμήμα υπήρχε. Ποιο τμήμα ήταν αυτό? Υπήρχε και στο σταθμό που είναι για το χειρισμό του σταθμάρχη και υπήρχε και το κομμάτι προς τη Θεσσαλονίκη που ήταν σε λειτουργία. Στο κομμάτι του σταθμού, το κέντρο της Ζάχαρης, αυτό που έπιασε φωτιά και βγήκε σε λειτουργία, ήταν τηλεδιοίκηση? Ναι. Δηλαδή μπορούσε να χαράξει αυτόματα τη γραμμή και να ελέγξει το τρένο, γιατί αυτό σημαίνει τηλεδιοίκηση. Αυτό σας λέω. Μπορούσε να χαράξει την κυκλοφορία, όχι να ελέγξει το όχημα. Ναι. Και μία ακόμη θα ήθελα... Τα συστήματα αυτά λοιπόν ήταν λειτουργικά τότε ή υπήρχαν προβλήματα? Σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν προβλήματα. Για παράδειγμα και στη διαδρομή μέχρι την Κόρινθο υπήρχαν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν γιατί είχε βανδαλιστεί το κέντρο τηλεδιοίκησης στο Κιάτο. Αλλά αντιμετωπίστηκαν και αντικαταστάθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την κυκλοφορία, ξέρετε. Γιατί δεν βάζω... δεν θα βαρεθώ να σας το λέω. Η κυκλοφορία μπορεί να γίνει με άλλες χωρητικότητες, αρκεί να είναι στιβαρή, σταθερή και φερέγγια η υποδομή και η επιδομή. Και με δεδομένο... Ό,τι άλλο προσθέτεις σε σχέση με την κυκλοφορία, σαφέστατα και διευκολύνει, αλλά και χωρίς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι προσδιορισμένο κανονιστικά πώς λειτουργεί. Σύμφω. Και με δεδομένο λοιπόν ότι αυτά τα συστήματα επί της ουσίας δεν λειτουργήσαν στο σύνολό τους ποτέ. Σε ορισμένα τμήματα ευκαιριακά λειτουργούσαν. Πώς δικαιολογείτε εσείς το γεγονός ότι ενώ τα συστήματα αυτά δεν λειτουργούν επί της ουσίας και ταυτόχρονα μειώνει το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ, το οποίο θα έπρεπε επί της ουσίας να υποκαθιστά τα μη λειτουργούντα συστήματα? Δεν υποκαθιστά συστήματα το προσωπικό. Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει κάθε εκδοχή λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Αυτό, από τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, όταν έχει και λίγο προσωπικό, τότε πώς διασφαλίζει την ασφάλεια του δικτύου? Με έναν σταθμάρχη ο οποίος πήρε 6 μήνες εκπαίδευση. Να μου ζητάτε να κάνω μια αξιολογική κρίση την οποία δεν γνωρίζω ότι υπήρχε. Δεν γνωρίζετε δηλαδή ότι μειώθηκε το προσωπικό του ΟΣΕ σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια? Εγώ γνωρίζω, με αποτέλεσμα... σίγουρα μπορώ να σας πω ότι όταν ανέλαβα το 2015 υπήρχε μια εικόνα, ειδικά της περίοδου 10-11, μεγάλης αποψήλωσης συνολικά της σιδηροδρομικής οικογένειας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και έγινε και μεγάλη προσπάθεια, την οποία τη χειρίστηκα ως Γενικός Γραμματέας μετά, γιατί πριν δεν είχα αρμοδιότητα σχέση με την κυκλοφορία, σταδιακής επαναφοράς περισσότερους από 200 ανθρώπους επιστρέψαμε στον ΟΣΕ και ήταν κάτι που νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα, προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα αντίστοιχου είδους που υπήρχαν. Το γεγονός ότι υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις στον ΟΣΕ, σε σταθμάρχες, με αποτέλεσμα να βγαίνουν σταθμάρχες μέσα σε 6 μήνες
και να αναλαμβάνουν τη διεύθυνση του σταθμού της Λαρίσης. Το θεωρείται φυσιολογική και νορμάλ, εξήξη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν η νέα τεχνολογία. Δεν μπορώ να ξέρω. Μιλάτε κάτι το οποίο εκφεύγει τις δικές μου γνώσεις. Δεν το ξέρω. Σταθμάρχες με δελτία παροχής υπηρεσιών είναι λογικό να υπάρχουν? Με ρωτάτε κάτι που δεν το γνωρίζω. Όχι, εντάξει, υπάρχουν όμως, υπήρχαν όμως. Εσάς το βλέπετε λογικό όλο αυτό? Καλά ισχύει, καλά συμβαίνει? Έχει ευθύνη ο ΣΕ και το Υπουργείο όταν βάζει σε θέση κλειδιά τα οποία είναι, έχουν σημαντική ευθύνη για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, ανθρώπους με μικρή εμπειρία, με λίγη γνώση? Πώς το βλέπετε αυτό? Και τη στιγμή που δεν λειτουργούν και τα συστήματα, είναι φυσιολογικές κινήσεις αυτές? Συνάδουν δηλαδή με τη λογική διασφάλισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων? Θεωρώ ότι και με βάση τις προβλέψεις που υπάρχουν, η διεύθυνση κυκλοφορίας του ΟΣΕ διασφαλίζει όλες τις δικλείδες. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχω γνώση τι πραγματικά συνέβαινε. Διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελείται κανονικά η κυκλοφορία έτσι όπως προβλέπεται. Δηλαδή δεν γνωρίζετε ότι έχει μειωθεί το προσωπικό του ΟΣΕ και δεν φτάνει να κάλυψει βασικές του ανάγκες? Αυτό δεν το ξέρετε? Είναι κάτι καινούριο που ακούτε πρώτη φορά? Ήξερα ότι υπάρχουν υποστελεχωμένες διευθύνσεις, αλλά υπήρχε και μια υπερπροσπάθεια από πλευράς του τελεχειακού δυναμικού και ειδικά της διεύθυνσης κυκλοφορίας. Τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ αντιμετωπίσει στη δική μου περίοδο, ήταν κάτι που κανένας δεν έκανε εκτός στη διεύθυνση κυκλοφορίας. Και γιατί τότε, πώς δικαιολογείται το γεγονός το 19 να καταργήσετε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας στο όνομα ότι θα εγκατασταθούν τα συστήματα αυτά? Και χωρίς εγκατάσταση του συστημάτων καταργήθηκε ο προϊστάμενος. Επειδή το έχω ξανακούσει αυτό το επιχείρημα, δεν καταργήθηκε ο προϊστάμενος. Δεν καταργήθηκαν οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Μεταβιβάστηκαν στο Συνοδό. Που μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και έλεγχο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ότι στο συγκεκριμένο γενικό κανονισμό κίνησης για πρώτη φορά και με τη σύμφωνη γνώμη, γιατί αυτή η διαδικασία σύνταξη του γενικού κανονισμού, την οποία την παρακολούθησα πολύ στενά, έγινε σε διάρκεια 1,5 χρόνου με τη συμμετοχή ειδικών όλων των φορέων του σιδηροδρόμου, όλων των συνδικαλιστικών φορέων. Αλλά το βασικότερο που υπάρχει, που διασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, είναι οι δύο μηχανοδηγοί με τη δυνατότητα συγκεκριμένου ωραρίου για τη διασφάλιση όλων των δικλείδων που αναφερθήκατε για την ασφάλεια. Δεν καταργήθηκαν οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου. Είναι αρμοδιότητες που απλά μεταφέρθηκαν στο Συνοδό. Μειώνοντας το προσωπικό της αμαξοστοιχίας, μειώνοντας το προσωπικό του σταθμού, μειώνοντας το προσωπικό των κυκλοφοριών. Το κέριο σημείο στην κυκλοφορία του τρένου είναι ο μηχανοδηγός. Και η θέσπιση δύο μηχανοδηγών ήταν η μεγαλύτερη ασφαλιστική δικλίδα που μπορούσε να υπάρχει. Οι περισσότεροι όμως που μίλησαν πριν από εσάς τόνισαν τον ρόλο, τον κομβικό ρόλο που είχε ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, που σε αυτόν υπάρχει και ο μηχανοδηγός. Τώρα, η θέσπιση δύο μηχανοδηγών όμως δεν σας δίνει ειδοποιώ διαφορά? Καμία. Γιατί περισσότεροι ήταν βοηθοί μηχανοδηγοί και προσπαθούσαν να εξελιχθούν. Γιατί δεν υπήρχε? Δεν γράφει αυτό ο κανονισμός, ξέρετε. Γράφει για δύο μηχανοδηγούς. Πάντως, οι συγκεκριμένοι που ήταν και στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν είχαν αυτό το χαρακτηριστικό. Μηχανοδηγός και βοηθός μηχανοδηγού. Και οι δύο. Και στις δύο. Οι τέσσερις που ήταν στις δύο αμαξοστοιχίες. Δεν το ξέρετε.